Σε εμπιστεύομαι. Δε... Αφήνουμε στα χέρια σου. Μα τι να σ' αγαπώ. Τέτοια θέλω να μου λένε όταν μιλάω για τέτοια πράγματα. Τα καλλιτικά είναι τομέας μου. Βγάλ' το. Ξέρεις γιατί. Ναι. Θέλω να σου το πω καμιά φορά και το πρωί. Είναι λάθος. Μεγαλώνω πολύ το άνω χειλό. Όχι, παιδάκι μου. Αυτό μου αρέσει. Όχι, αγάπη μου. Το έχω ξαναπεί ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει και λίγο να κλέβουμε. Λίγο, όχι ναι. πολύ. Υπερβολή ποτέ δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Πατάς λίγο πάνω στο περίγραμμά σου και ένα τσίκ, ένα χιλιοστό παρά έξω. Αυτό. Εγώ το μέχρι παρακάνω. Πάω και στα δύο χιλιοστά παρά έξω. Όχι, αλλά θα σου πω εγώ τι θέλω να σου πω για τα κραγιόν που βάζεις το πρωί. Στα δικά μου μάτια δεν χαμογελάνε. Ναι, δηλαδή είναι θέλω πιο έντονα, είναι λίγο βαρετά. Είναι λίγο, ενσωματώνονται και δεν ξεχωρίζουν. Δηλαδή θα ήθελα λίγο να δοκιμάσεις σε άλλο χρώμα. Είναι ότι είμαι λίγο μονότονη. Το φοβάσαι και εσύ τα χρώματα. Σας καταλαβαίνω εσάς που τα φοβάστε. Ας τα κόκκινα, δεν σου λέω βάλε κόκκινα με κυνηγάει κάτρος ο δικηγόρος τώρα και να λέει τη γυναίκα μου την κυνηγάει με τα κόκκινα κραγιόν. Όχι, θα σου πω ότι υπάρχουν πολλά χρώματα που μπορεί να παίξει μια γυναίκα. Πείσε με. Μου φοράς πάντα, έχω την αίσθηση. Το ρόζα πιο μιλή. Ναι, δεν το λες ρόζ γιατί το ρόζ είναι φωτεινό. Είναι σαν πιο μιλή και ενώνεται με το make-up. Εγώ θέλω λίγο μια. Μια φωτεινότητα μέσα στο πρόσωπο της γυναίκας. Επειδή το παρακάνω με το άνω χείλος, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι μικρό, βάζω διακριτικό χρώμα γιατί λέω και να το μεγαλώσω και να βάλω και κόκκινο, μήπως κάνει πολύ μπάμ. Για κοιτάμε. Εσύ, άσε, τώρα έχεις τα τέλεια χαρακτηριστικά. Βρε, παιδάκι μου, θέλω μιλάς να πω, τώρα μου λες... Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Μα μου λες τώρα κολλάς ότι αν φαίνεται λίγο πιο έντονο το κραγιόν, επειδή σου φαίνεται ότι θα φαίνονται πιο μεγάλα τα χείλια. Και ποιος σου είπε ότι δεν αρέσουν τα μεγάλα χείλια. Ναι, σε αυτό δεν έχεις κανένα δίκιο. Τι κάνουν την επιτυχία τους. Πάνε και... επί τούτου. Λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω, θα περάσω διαφημίσεις, θα κάτσουμε να κάνουμε εμείς, να διαλέξουμε εδώ στο υπέροχο στάντ που μας έχει φέρει η Estée Lauder, θέλω να βρούμε ένα χρώμα που να μας κολλάει για να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας, ρε παιδί μου. Βάλε με σε καινούρια μονοπάτια και θα σε ακολουθήσω. Θα το υιοθετήσω το χρώμα. Να μην μου τα λες αυτά, γιατί πραγματικά θα έρχομαι στην εκπομπή και θα σου αλλάζω χρώματα. Τρελαίνομαι να μου κάθονται οι γυναίκες να παίζουμε με τα χρώματα. Θέλω χρώμα στη ζωή μας. Είμαι το μοντέλο, είμαι ο καμβάσο. Ελένη, μου κάθεσαι. Δώστε διαφημίσεις, τρελαίνομαι τώρα και έχω 40 κραγιόν σήμερα. Ποιο να τις πρωτοβάλω. Διαφημίσεις.